προσπαθεί να το μαζέψει, βγάζοντας διάφορους πρώην του Λευκού Οίκου και πρώην αξιωματούχους κτλ. Οι οποίοι λένε ότι εντάξει, υπόθηκε σε πολύ πρόχειρη συνομιλία που είχε με τους και βιαστική συνομιλία, και ότι για να χαρακτηριστεί ένας άνθρωπος εγκληματίας πολέμου θα πρέπει να τον κρίνουν. Αντιδήλωση πάει το να τον αναζέψουν. Είχε και μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι προσέγγιση ενός πρώην αξιωματούχου, ο οποίος πολύ ξεκάθαρα πλέον αρχίζουν και ανοίγουν τα χαρτιά τους πολύ και για τον ΟΗΕ, αυτό που λέγαμε και το πρωί, και για τον ΟΗΕ και για τον ΝΑΤΟ, αλλά και για τα διεθνή δικαστήρια. Δηλαδή βγήκε ένας πρώην αξιωματούχος και είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, αν κάποιος είναι εγκληματίας πολέμου, το κρίνουν τα διεθνή δικαστήρια. Αλλά και τα διεθνή δικαστήρια, τα κριτήρια με τα οποία κρίνουν έναν άνθρωπο, είναι αν τους αρέσει αυτός ο άνθρωπος ή όχι. Δηλαδή, ναι, αρχίζουμε πλέον και αντιλαμβάνονται περισσότεροι, δηλαδή τουλάχιστον παίρνουν θέση στις τηλεοράσεις και δημόσια και για το θέμα του ΟΗΕ, ότι δεν κάνει τίποτα και ότι δεν υπάρχει λόγο, είναι ένας άχρησος οργανισμός. Τουλάχιστον αυτό είναι το μόνο καλό που βγαίνει. Το συμπέρασμα, κυρία Γλυκέλη, θέλω να σας παρακαλέσω να διαβάσουμε πάλι, να μας διαβάσετε, έχει μεγάλο ενδιαφέρον, τη λίστα που μας είπατε προηγουμένως, με αυτά που έχουν φύγει για την Ουκρανία. Μπορούμε να την ξαναδιαβάσουμε για να... 800 αντιαεροπορικά συστήματα Stinger, 2000 αντιαρματική πύραυλη Javelin, 1000 ελαφρά αντιτεθωρακισμένα όπλα, 6000 αντιτεθωρακισμένα όπλα τύπου ΑΤ4, 100 drones καμικάζι, 100 εκτοξευτές χειροβομβίδων, 5.000 τυφέκια, 1.000 πιστόλια, 400 αυτόματα όπλα, 400 κυνηγητικά όπλα, 20 εκατομμύρια σφαίρες, βλήματα εκτοξευτών χειροβομβίδων και όλμων, 25.000 σετ θωράκισης σώματος, 25.000 κράνη, 2.600 αντιαρματικούς πυράβλους Javelin, 5 ελικόπτερα Mi-17, 3 περιπολικά σκάφη, 4 ραντάρ παρακολούθησης αντιπυροβολικού και αντιμη παντρωμένων αέριους συστήματος, 40 εκατομμύρια φυσίγγια πυρομαχικών φορητών όπλων και πάνω από 1 εκατομμύριο σφαίρες και χειροβομβίδες, 70 τροχοφόρα οχήματα πολλαπλών χρήσεων υψηλής κινητικότητας τύπου HMMWV, και άλλα οχήματα, ασφαλείς επικοινωνίες, συστήματα ανίχνευσης ηλεκτρονικού πολέμου και δυνατότητα δορυφορικής απεικόνησης και ανάλυσης. Δεν τα λες και λίγα πάντως, Στέφανε, για να το πω έτσι κομψά. Εξοπλισμός, κανονικός. Εξοπλισμός. Εδώ σε εμάς δεν μας έχουν βοηθήσει σε τίποτα. Εγώ ξαναλέω, από πού θα πάνε όλα αυτά. Θα περάσουν και από ευρωπαϊκές χώρες, θα περάσουν από την Ελλάδα. Μάλιστα. Πάμε στο θέμα, για να δούμε το θέμα της πανδημίας. Πολύ γρήγορα το πώς αρχίζει όλη αυτή η προπαγάνδα και όλο αυτό ο βομβαρδισμός του πολέμου στην Αμερική. Σήμερα δείχνανε διάφορα σούπερ μάρκετ με άδεια ράφια, δηλαδή αρχίζει και δημιουργείται ένα τέτοιο κλίμα. Και έχουμε και την Ένωση των Αστυνομικών, οι οποίοι είπαν ότι έχουν συγκεντρώσει περισσότερες από 25.000 γυλαίκα ανεξίσφαιρα και γύρω στις 30.000 δικά τους κράνη, τα οποία θα τα στείλουν στην Ουκρανία. Δείχνει η Αμερική μία διάθεση έμεσης εμπόλεμης συμπτωχής. Δηλαδή. Αυτό είναι άμεση πάντως. Αυτή η λίστα που διαβάσατε είναι άμεση επιλογή. Είναι η άμεση και μπαίνει μετά και το ψυχολογικό, το οποίο κυρία Κρυγέλη, θα σας ρωτήσω επειδή ζείτε στην Αμερική. Αυτό το πράγμα, αυτό το κλίμα που υπάρχει είναι των τελευταίων 2 χρόνων, γιατί αυτό δεν θα σας ρωτήσω. Την προηγούμενη περίοδο, την περίοδο Τραμπ, το σκηνικό ήταν άλλο. Έτσι δεν είναι, στις σχέσεις Αμερικής-Ρωσίας. Ναι. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα και προσπαθούν όλα τα μέσα ενημέρωσης, σε όλα τα επίπεδα, και κυβερνητικά και ρεπουμπλικάνοι και δημοκράτες, να δημιουργήσουν στο κοινό, στους πολίτες, μία ψυχρότητα, ένα μίσος απέναντι στους Ρώσους.
ψυχροπολεμικό κλίμα. Ναι, ότι όλα αυτά, το ότι ανέβηκε η βενζίνη και πήγε στα 4,9 δολάρια το γαλόνι και στην Καλιφόρνια στα 7, γιατί... Το ξεχνάνε, μάλιστα. Κυρία Κρυγκέλη, θέλω για να μην το αφήσουμε... Επειδή είπατε κι εσείς ότι αντικατέστησε η ιστορία της πανδημίας, την ιστορία της πανδημίας ο πόλεμος στην Ουκρανία, να δούμε το σποτάκι που μας στείλατε από τη Φλόριντα για το πώς... Να σας πω τι γίνεται στη Φλόριντα. Να δούμε το σποτάκι και θα μας το σχολιάσετε κλείνοντας. Να δούμε το σποτάκι, να το δούμε παρακαλώ. Some major flip-flops of people should not be walking around with masks or fully vaccinated. You are protected and you do not need to wear a mask. If you are vaccinated, you should still wear a mask. You really better be very careful before you bring the children back. The default position should be to try as best as possible to keep the children in school. Right now, at this moment, there is no need to change anything if they're doing on a day-by-day basis. I would like to see a dramatic diminution of the personal interaction that we see. So let me clarify that, because there was a little bit of a misunderstanding. Πριν μας πείτε γι' αυτό, κυρία Κρυγκέλη, κάτι μας είπατε, δεν το άκουσα ομολογώ γιατί μιλούσα πάνω στη φωνή σας. Κάτι μας είπατε για τη τιμή της βενζίνης εκεί. Πόσο έχει πάει σε ευρώ, πόσο είναι δηλαδή. Το γαλόνι είναι 3,6 λίτρα, να ξέρετε, 3,8. Γαλόνι είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων είναι 4-4,5 ευρώ περίπου. Στην Καλιφόρνια βέβαια είναι γύρω στα 7. Και αυτό γιατί η Καλιφόρνια έχει άλλους νόμους και την φορολογία τη χρησιμοποίηση στους δρόμους, τα τέλη κυκλοφορίας ας πούμε, τα πληρώνει στη βενζίνη. Πιο φθηνά από εμάς. Είναι πιο φθηνά από την Ελλάδα. Γιατί το γαλόνι είναι 3,7 λίτρα, έτσι. Ναι. Αλλά βέβαια και αυτό οφείλεται, γι' αυτό οφείλεται ο Πούτιν. Πάντως τα μέτρα είναι διαφορετικά και η γαλόνια τώρα, η λίτρα είναι διαφορετικά, υπάρχουν διαφορετικά άλλα. Το μέσο όρο θέλεις γύρω στα 100 μίλια την ημέρα, δηλαδή γύρω στα 120-130 χιλιόμετρα, για να πας στη δουλειά σου. Οπότε μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά. Εσύ ο κόσμος δεν θα έχει χρήματα να πάει στη δουλειά. Το μέτρο χωρητικότητας είναι... παρακαλώ, είναι ίσο με 4 λίτρα, έτσι, 4,404. Άρα μιλάμε για διαφορετικά μέτρα αμερικανικών υγρών, γαλονιών και έτσι δεν είναι. Το ένα γαλόνι είναι 3,8 λίτρα. Σχεδόν 4 λίτρα, ναι. Μάλιστα, 4 λίτρα. Έχει και κερδοσκοπούν οι φίλοι του κύριου Βάιντεν, αλλά φταίει ο Πούτιν. Και γάτα σε λεωφόρο συγκρού που σκοτώθηκε ο Πούτιν. Ο 80χρονος θα σας βάλει σε περιπέτειες μεγάλες. Να κλείσουμε τελευταίο σχόλιο γρήγορα, κυρία Κρυγκέλη, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Χθες βγήκε η Pfizer και είπε ότι έχει έτοιμη το τέταρτο εμβόλιο booster, δηλαδή το προληπτικό, για τους ανθρώπους από ηλικία 62 και πάνω. Και σήμερα βγήκε η Moderna, γιατί μιλάμε για εταιρείες που θέλουν να κάνουν χρήματα. Και όχι, εμείς είμαστε καλύτεροι, εμείς βγάλαμε την τέταρτη δόση που μπορεί να την πάρει κάποιος από 12 χρονών μέχρι όσο χρονών είναι. Αυτή είναι η ιστορία που σας μεταφέρω από εδώ από την Αμερική. Όλα καταλήγουν στο χρήμα και όλα έχουν να κάνουν με τα συμφέροντα κάποιων ανθρώπων και τα μαγαζιά κάποιων ανθρώπων. Μάλιστα. Τα μαγαζιά το καταλάβαμε. Κυρία Κρυγκέλη, θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα εκεί στην Αμερική. Επίσης. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε το...